Rotten Christ. Δύο λέξεις που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και παράλληλα παγκόσμια αναγνώριση σε πρωτοφανές για τα ελληνικά επίπεδο. Μια ιστορία που ξεκινά από το 1988. Η πιο βαριά φανέλα της εγχώριας μεταλλικής και ευρύτερης ροκ σκηνής, το λέω έτσι πολύ γενικά. Σάκη, Θέμη, Βαγγέλη και Γιώργο, πώς θα προσδιορίζατε τους εαυτούς σας ως μπάντα? Metal Warriors. Πρώτη γραμμή, έτοιμοι να δώσουμε μάχη σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Πολεμιστές δηλαδή. Μεστό και δυνατό. Απόλυτο. Έχουμε συμπληρώσει πάνω από 1200 σόου σε όλο τον κόσμο. Σε δύσκολες συνθήκες πραγματικά. Και με αυτή η φανέλα έγινε βαριά, διότι με ιστορία και όχι ας πούμε με λόγια πολλά, έστω να πιστεύω τουλάχιστον. Με πράξεις. Στη ζωή μου αρέσει προσωπικά και πιστεύω τα παιδιά εδώ πέρα όλοι να δουλεύουμε με πράξεις. Δεν είμαστε αυτοί που θα πούμε: α, κοιτάξτε τι κάναμε πολύ, θα θαυμάστε μας. Όχι, θαυμάσεις για να κερδίσεις το σεβασμό πρέπει να κάνεις πάρα πολλά ζωή σου και παίρνει χρόνο. Αυτό. Και πολύ άγωνα, φαντάζομαι. Και, και θυσίες από προσωπική πλευρά. Ναι. Είναι και όσο μεγαλύνει το όνομα που συνεχώς το μεγαλύνονται και να είστε καλά. Και όλο ανεβαίνετε στην κλίμακα τη μουσική. Το καλό είναι ότι πάει σταθερά και αργά. Το καλύτερο. Και δυνατά. Πάνω από 10 άλμπουμ. 13 συγκεκριμένα ακριβώς. Σταθμή, άλμπουμ σταθμή, έτσι τα ονομάζω εγώ. Μέχρι στιγμής στη μουσική σας τελετουργία. Γιατί θεωρώ και πολλοί φανατικοί οπαδοί το βλέπουν έτσι σαν τελετουργία όλη αυτή την πορεία, την κλιμάκωση. Τελευταίο το Rituals. Ναι. Υπάρχει κάποιος απότερος προορισμός ή απλά το ταξίδι είναι αυτό που μετράει? Το ταξίδι. Εγώ προσωπικά επιτυχαίνει να σύνδεσα το δίσκο. Από τότε που θα είμαι τον αυτό μου ταξιδεύω. Την πορεία που έχουμε πάρει τον τελευταίο δίσκο είναι μια πολυπολιτισμική πορεία η οποία έχει καθαρά επιρροές από διάφορους πολιτισμούς και όχι μόνο τωρινούς και στο παρελθόν. Μια πορεία η οποία συνδυάζεται με το metal, με τη σκοτεινή μουσική. Και εσύ όσο έχουμε φτάσει στο 13ο άλμπουμ, όπως είπαμε πριν. Ένας δίσκος ο οποίος αρέσει, δεν αρέσει, δεν έχει τόσο πολύ σημασία, σημασία έχει το ταξίδι που πες. Και αυτό βγαίνει μέσα από την μπάντα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή εξελισσόμαστε σύμφωνα με τη φύση ότι ό,τι δεν εξελίσσεται πεθαίνει. Μαράζει. Δηλαδή προσπαθούμε να εξελισσόμαστε πιστοί, σαν πιστεύω μας, φυσικά, στο αρχικό μας ήχο, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο να ενδιαφέρει. Και αυτός είναι ο λόγος ο κόσμος, πιστεύω, ότι θέλει να. Ενδιαφέρει να ακούσει κάτι από ό,τι κάνει. Δηλαδή, αλλιώ θα σου λέει: α, ωραία, βγάζω ό,τι κάνει δίσκο. Δεν με ενδιαφέρει να ακούσει, τα ξέρω ότι θα είναι σαν τον πρώτον. Κάνουμε επιρροέ από εκεί που ταξιδεύουμε και προχωράμε. Και προχωράτε. Και κάθε δίσκο ουσιαστικά κάθε με τα νέα παιδιά είναι επίσης, ένα νέο βήμα. Με τα νέα παιδιά, με τον Γιώργο και τον Βαγγέλη, οι οποίοι είναι και αυτοί πολεμιστέ. Είμαστε πρώτη γραμμή και ενωμένοι σαν γροθιά. Συμφωνείτε, παιδιά? Η κλάν των Rotten Christ. Ο Φράγκ Σκοτζέζε. Στα τρία των Rotten Christ. Εν ολίγης, γιατί θα μπορούσα να κάνω πολύ μεγάλη εισαγωγή στον λίγο θέμα, παρακολουθώντας την πορεία σας, αντιλαμβάνεται κανείς μεγάλο προσωπικό αγώνα, καινοτομία και πρωτοπορία στο μεταλλικό είδος σας. Φανατικοί οπαδοί σε διάφορες χώρες το εξωτερικό που σας κατατάσσουν στην κορυφή. Και αυτό δεν το λέω εγώ, είναι αποδεδειγμένο. Όσον αφορά στο ελληνικό καλλιτεχνικό στερέωμα, ποια είναι η πραγματικότητα που βιώνετε? Πέραν της μαζικής αποδοχής που έχετε από το εγχωρικινό. Εντάξει, τα παιδιά. Για πες. Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, εδώ πέρα ζούμε, αντιμετωπίζουμε ό,τι αντιμετωπίζει και οποιοδήποτε καθημερινός άνθρωπος. Δεν διαφέρει, δεν αλλάζει κάτι. Προσπαθούμε να κάνουμε, να προσαρμόζουμε όλη τη ζωή μας για να μπορούμε να έχουμε και να παίζουμε στην μπάντα και να συνεχίζουμε να είμαστε κομμάτι των Rotten Christ. Δεν διαφέρει κάτι. Ακόμη έχουμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας, να κάνουμε τις πρόβες μας, να δουλέψουμε για αυτό που κάνουμε. Ξέρεις. Και τρέχεται για 1000 πράγματα στην ουσία. Αυτό που έχουμε επιλέξει και αγωνιζόμαστε και να κάνουμε. Να κάνουμε. Επειδή βαριόμαστε και λίγο εύκολα, προσπαθούμε κάθε φορά να ανανεώνουμε είτε είναι το setlist είτε είναι η σκηνική μας παρουσία. Προσπαθούμε με τον κάθε τρόπο ο καθένας να μπορέσει να βάλει κάτι περισσότερο σε αυτό που έχουμε. Όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή θέλουμε εμείς οι ίδιοι. Και αυτό μέσα στην καθημερινότητα
είναι και μια απόδραση για εμάς. Εξελισσόμαστε τελικά μέσα από αυτό, προσπαθώντας κάθε μέρα να γίνουμε καλύτεροι. Και σαν άνθρωποι κερδίζετε και μέσα από τη βίσα από τη μουσική, από το Golden Christ, κάτι και σε προσωπικό επίπεδο, φαντάζομαι. Ακριβώς, πάντα, πάντα. Είναι η τροφή της ψυχής. Και προσπαθούμε να το διατηρήσουμε αυτό. Πολύ ωραία. Εκτός από τις απανταχού θρησκείες κατά των οποίων έχετε επανειλημμένως εκφράσει, τι είναι σάπιο εντός αγωγικών σε αυτόν τον κόσμο και τι αντίστροφα σωτήριο για την ανθρώπινη ψυχή, όπως ανέφερε ο Βαγγέλης. Σάπιο, ε. Εντάξει, σάπιο υπάρχει παντού. Μέρος της φύσης. Σημασία να μην κολλάς και να συνεχίζεις. Να μην μιζεροποιηθείς και μην λες, α, η κοινωνία είναι άδικη και ωραία, θα κάτσω εγώ να πεθάνω. Όχι. Συνεχίζεις, παλεύεις με τις φαλιάρες που θα φας, θα πας στο βήμα παραπάνω να περάσεις την ιδέα σου. Και επαναλαμβάνω, μόνο με πράξεις και όχι με λόγια. Δηλαδή, αυτό θέλω να πιστεύω ότι πολλοί κόσμοι έχουν εκτιμήσει την πάντα μετά από περίπου παραπάνω από ένα τέταρτο του αιώνα στον δρόμο, είναι ότι, ότι κάνουμε πράξεις. Καταλαβαίνεις. Και σαν και έχετε ενεργή δράση, αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό. Ναι. Το σάπιο υπάρχει, παντού υπάρχει. Δεν μην υπάρχει κάτι σάπιο σε αυτήν την κοινωνία, δηλαδή, αλλά δεν είμαστε φάση. Α, υπάρχει σάπιο. Λοιπόν, παλεύουμε για την ελευθερία της γνώμης, την ελευθερία της σκέψης. Άστα με συμφωνούμε. Πολλές φορές και λόγω ονόματος έχουμε δεχτεί πολλές φορές προβλήματα από ανθρώπους αρκετά κλειστόμυαλους. Αλλά είμαστε πρώτη γραμμή, όπως είπα, και αργότερα θα παίξουμε και το κομμάτι των Ρόνων Σέρβιαν για τους ακροατές σου. Για να. Που είναι όσο πιο επίκαιρο από ποτέ. Παλεύουμε δηλαδή υπό ιδιαίτερες συνθήκες. Δηλαδή είμαστε ο εαυτός μας και δεν μας ενδιαφέρει ο άλλος που πιστεύει. Δηλαδή και εσύ να μην πιστεύω, να συμφωνώ μαζί σου, θα σε πλακώσω. Κατάλαβες, δεν είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Να, και αυτό που πιστεύω ότι φαίνεται. Όταν είσαι open mind, ρε παιδί μου, είναι. Μπορείς να εξελιχθείς αυτό που είπε και ο Σάκης, ας πούμε. Αυτό που φέρνει τον κόσμο πίσω και δημιουργεί ίσως προβλήματα, τον κάνει στατικό, τον κάνει περίεργο, είναι όταν πορώνεται. Γιατί ανέφερε τη θρησκεία για αυτά. Όταν πορώνεσαι σε κάτι και είσαι πορωμένος, είτε είναι θρησκεία είτε είναι κάτι. Εκεί χάνεις. Ναι. Χάνεις. Δεν μπορείς να εξελιχθείς. Δεν έχεις πιθανότητες καμία. Κλείνεσαι εκεί μέσα, σπαροπίδεσαι και τελειώνεις. Οπότε είναι αυτοπλισμένη στάσιμος. Βέβαια. Βέβαια. Με βάση την πολυετή και τεράστια εμπειρία που έχετε από ζωντανές εμφανίσεις, περισσότερο ο Σάκης, ο Θέμης και φυσικά για τις παιδιά που έχετε, το βιώνετε πολύ δυνατά πλέον. Απεικονίστε μου την πιο ανατριχιαστική εντός αγωγικών και επίσης την πιο αστεία στιγμή επί σκηνής. Πω, δύσκολο. Δύσκολο. Είναι πολλές φαντάζομαι. Ναι. Κοίτα, θα πούμε ο καθένας φαντάζομαι τη δικιά του. Ναι, καλό θα ήταν, θα το ήθελα έτσι. Ανατριχιαστική, τι εννοείς. Κάτι το οποίο σας προκάλεσε. Έχουμε πέσει σε πραξικόπημα. Έχουμε πέσει σε πραξικόπημα. Έχουμε πέσει σε πόλεμο. Στην Ουκρανία παίξαμε πόλεμο. Μας έχουν πέσει προτέστος, ξέρω εγώ, στην Αμερική. Φύγετε από την Ελλάδα. Μπλα, δεν σας θέλουμε εδώ. Δεν είναι ακριβώς στη σκηνή. Είναι αυτά που βλέπουμε. Και, σκηνή, αυτό είναι που... τη μέρα που παίζουμε συναυλία. Έχουμε φάει πολλές φάλια. Εγώ αυτά θυμάμαι μερικά, ας πούμε, και. Δεν ξέρω τα παιδιά τι θυμούνται εδώ πέρα. Επί σκηνής, ένα τραγικό που το ζήσαμε όλοι, δηλαδή εκεί που φτάσαμε στα όρια και λες αμάν, τελειώνω. Ήταν στο. Πού είμαστε, στο Νατάλ. Στο Νατάλ τη Βραζιλία. Μιλάμε για τρομακτική υγρασία και τρομερή ζέστη. Ήταν κάτι εφιαλτικό. Πρώτη φορά φοβήθηκα. Δηλαδή όταν κατεβήκαμε κάτω στο παρασκήνιο, λέω μένουμε. Δεν μπορούμε άλλο. Βάζαμε πάγο πάνω μας και δηλαδή και. Και βγάζαμε τα τμούς. Ναι, ήταν μια φρίκη. Εξαφανιζόταν ο πάγος αυτό. Τα παιδιά έχουν παίξει περίπου πόσα, 200 σόου μαζί. Λίγο παραπάνω από αυτό. Είμαστε σε μια αστεία σκηνή. Αστεία έτσι που να. Εννοείται. Αστεία παίζουν παντού. Αστεία. Μπορεί να μην είναι on stage απαραίτητα, αλλά κάτι το οποίο σας προκάλεσε πολύ τον γέννη. Άμα δεν έχει λίγο χιούμορ η ζωή, θα πάμε να φουντάρουμε. Αστεία. Δεν θυμάστε τίποτα. Εγώ είπα τρία. Για αστεία δεν θυμάμαι κάτι. Ανατριχιαστική πάντως. Αστεία, πολλές. Έχω, ναι. Όχι πολλές. Η top, ας πούμε, ήταν μια φορά που το θυμάμαι σαν τώρα. Παίξαμε στο Μεξικό με Σόντομ και είχε 2.000 άτομα από κάτω. Ήταν και η πρώτη φορά που εγώ βρισκόμουν στο Μεξικό και έβλεπα τον κόσμο του Μεξικού πώς αντιδράει στους Rotten Christ. Και ήταν πραγματικά, γιατί ήταν. Πραγματικά φανταστικό, γιατί ήταν αμφιθεατρικό το μαγαζί και μπορούσα να τους δω όλους. Α, επίσης εκεί έπαιξα με οξυγόνο, φέραμε και οξυγόνο. Α, ναι. Θα λέμε κάτι να είναι και εξαιρετικός, ότι ο κόσμος είναι, αλλά φέραμε και οξυγόνο λίγο υψομέτρου, ας πούμε, και μόλυνσης. Δηλαδή, όταν πας σε κάποιες χώρες, με το πατάς αεροπλάνο, λες, αμάν δεν μου φτάνει. Παίξαμε στο Εκουαδόρ, στο Κίτο, 2.600, 2.700.
Στην Κολομβία, Βολιβία μας λείπει ακόμα και κλείνουμε και πάμε εκεί πέρα να τελειώνουμε. Βολιβία έχει ψωμί 4.000 το Ιλαπάς περίπου, οπότε δεν μπορούσα να παίξει αυτός ο μουσικός. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εκεί όταν ξανακάνουμε την επόμενη συνέντευξη, ας πούμε. Αυτό ήταν αναδικαστικό. Άμα δεν πάμε, φτάνει αέρας, κόβεις και έχεις πανικού, επισκηνής. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι αυτό. Αστείο ήταν επίσης επισκηνής τώρα πρόσφατα που αρχίσαμε να παίζουμε. Περιμέναμε να γυρίσει κάποιος στο σάκι. Ναι, ναι, αυτό ήταν από τα πιο Είχαμε βγει, τρεις μας, βάζουμε το έντρο, είμαστε μπροστά και ο Σάκης είναι στα παρασκήνια. Και δεν ξέρω. Το μεταξύ τα παρασκήνια ήταν μέσα, ήταν λίγο. Ήταν 2-3 δωμάτια και. Έπρεπε να περάσει από τον κόσμο. Κάτι βασικό. Βασικά ήταν ένα παιδί έτσι από Βέλγιο, το οποίο το γνωρίζουμε, ο παδός. Και του είπαμε τρέξε να φωνάξει το Σάκη. Και έχουμε μπει το κομμάτι κανονικά και ο Σάκης εμφανίζεται μετά από κάνα πεντάλεπτο. Πέρασε και πολύ. Τραγουδάρα ο κόσμο, καρπαζιές, έτσι εδώ. Καλύτερα. Ζάκη, πέρασε αυτό. Πέρασε στο ότι το έχουμε κάνει. Και ήταν άποψη, πέρασε ως άποψη. Γιατί φεύγει να το φωνάξει και του λέει, θέλουν τα παιδιά, λέει, τι θέλουν τα παιδιά, θα έρθουν σε λίγο, θα μου πούνε. Κορυφή, κορυφή. Λοιπόν, αναφέρατε κάτι σχετικό, οπότε πάω στην επόμενη ερώτηση. Έχετε συνυπάρξει on stage με πολύ μεγάλα ονόματα, διεθνούς βεληνικούς, κάποιος, κάποιοι που ξεχωρίζατε, και ίσως ορισμένοι που ήταν διαφορετικοί από ό,τι τυχόν είχατε κατά νου, με οποιοδήποτε τρόπο. Ονομαστικά. Αν γίνεται και αν θέλετε. Για μένα η μπάντα η οποία μου άρεσε όλο το attitude που έβγαζε πάνω στην περιοδία και respect μεγάλο και αυτά ήταν η Ball Thrower. Ναι. Δηλαδή, αυτή ήταν πραγματικά metal, punk, δεν ξέρω εγώ τι, νοοτροπία. Δουλεύουμε με όλα τα όργανα όλοι, παίζουμε με όλα τα όργανα, ίσιες συνθήκες για όλους, πολύ καλή αντιμετώπιση. Αυτό... Ένα πολύ ωραίο αμάλγαμα, δηλαδή. Σεμινάριο. Ναι, σεμινάριο. Ναι. Συνθήκες μαθαίνουμε όσο ζούμε μαθαίνουμε. Δηλαδή, κάνοντας δηλαδή πολύ λένε, α, έχεις εμπειρία, δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή, νομίζω ο άνθρωπος όσο ζει μαθαίνει και πολλές μπάντες, ας πούμε, σου δείχνουν τι σημαίνει πραγματικά η σκηνή, εκεί που αρχίσαμε τουλάχιστον. Μην ξεχάσεις και εμείς είμαστε μπάντα, ας πούμε, πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες πια. Λοιπόν. Και πολλές φορές κουβαλάμε την ιστορία, δηλαδή τη φιλοσοφία του παρελθόντος στη νέα γενιά. Ναι. Δύσκολο μεν. Δύσκολο, διότι τα μένα παιδιά, λογικά έχουμε μεγαλώσει σαν συνήθεια. Εγώ, άμα γεννιόμα τώρα, θα ήμουν έτσι ίδια φάση. Δεν κατηγορώ κανέναν. Αλλά είναι ένα απόσπασμα. Πόσο παλιό και τέτοιο ξερόλα. Ναι. Αλλά προσπαθούμε να περάσουμε κάποια στοιχεία στον κόσμο, στα νέα παιδιά, ότι κοίταξε, η σκηνή ξεκινάει από εκεί, εντάξει. Σωστά. Δηλαδή να είσαι ο εαυτός σου και να. Η μουσική, γι' αυτό γιατί ξεκινάς μουσική. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Και πρέπει να βοηθάς αλληλεγγύη σκηνή. Όσο μπορούν, δηλαδή οι εποχές μου είναι δύσκολες. Ο όρος ανταγωνισμός δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Ενώ το αντίθετο σε κάποιες άλλες μπάντες, οι οποίες τους άκουγες πιο πιτσιρικάς και έτσι και είχες έτσι κάτι για αυτούς, ας πούμε, τις γνώρισες και λες όπα. Ναι. Και το πεις εσέ μείον. Ναι, δεν μ' άρεσε. Γιατί τόσο έτσι είναι. Έτσι. Ξέρω. Οπότε παίζει εκεί η απομυθοποίηση κάποια πράγματα. Βέβαια. Σίγουρα. Εννοείται. Η απομυθοποίηση παίζει γενικώς τα τελευταία χρόνια. Και εσείς φαντάζομαι το έχετε βιώσει και σε διάφορα στάδια. Βέβαια. Και σε πολλές περιπτώσεις φαντάζομαι. Όχι, το μυστήριο δεν κρατιέται πια. Δεν κρατιέται. Όχι. Κατάρρευε πολύ εύκολο. Πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Υποθετικά, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα μόνο κομμάτι σας. Για να το παίξετε ζωντανά σε μία μόνο χώρα μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πολύ δύσκολα βάζεις. Προκειμένου να περάσετε το πιο χειρό σας μήνυμα στον κόσμο. Ποιο θα ήταν αυτό, πού και πότε. Δηλαδή έχετε τη δυνατότητα με ένα κομμάτι να περάσετε κάτι πολύ δυνατό. Το κομμάτι σίγουρα είναι το Non Serbia. Non Serbia. Απλά. Τώρα από εκεί και πέρα. Το και πότε, και το ρωτάω εσάς γιατί έχετε εμπειρία από πού εκεί που έχουν πρόβλημα καταπίεσης τουλάχιστον του πνεύματος. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα, ποια χώρα είναι αυτή, δεν θα ήθελα να γίνω προσωπικά. Ναι, ναι. Αλλά θα ήταν κάτι τέτοιο. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Δηλαδή, όπως είπα, έχουμε παίξει σε δύσκολες συνθήκες, σε χώρες οι οποίες δεν πάνε, ας πούμε, γιατί λέει δεν έχουν λεφτά. Εμείς δεν πάμε μόνο για τα λεφτά. Πάμε και γιατί γουστάρουμε τη σκηνή. Ακριβώς. Όταν παίζεις σε χώρα, Στρι Λάγκα, ας πούμε, και με το που μπαίνεις μέσα γράφει άμα πιαστείς με ναρκωτικά death penalty, ναι, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στο πνεύμα. Εντάξει, δηλαδή δεν σου λέω για τη συγκεκριμένη χώρα, δεν θέλω να αναφέρω χώρες, να μην παρεξηγηθώ. Αλλά
Σίγουρα το No Surrender είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Είναι ένα μότο, ένα ρητό, το οποίο εκπροσωπεύει την πάντα και τη συνεχίζει και την καθοδηγεί μέσα στην πορεία του χρόνου. Νομίζω είναι. Τώρα χώρα μην μου πει δύσκολα. Όχι, χώρα, εμένα με κάλυψε απόλυτα, ναι, γιατί θα μπορούσαν να είναι πολλές διαφορετικές χώρες. Ου! Πάρα πολλές, πάρα πολλές. Πάμε στα Εξάρχεια λίγο. Πάμε. Λοιπόν, Εξάρχεια. Τι το εξαιρετικό σας προκαλούν. Το εξαιρετικό το χρησιμοποιώ γενικότερα. Έχουμε μια μανία, χρησιμοποιούμε λέξεις που ξεκινούν με το X. Οπότε, σας προκαλούν σαν αίσθηση λοιπόν. Ποια είναι οι εξαιρετικές που σας προκαλούν. Τι σημαίνουν για εσάς γενικότερα. Και πώς θα τα περιγράφατε σε έναν τρίτο που δεν τα γνωρίζει καθόλου. Δηλαδή, τι έχετε στο μυαλό σας να του πείτε για τα Εξάρχεια. Εκεί ξεκινήσαμε βασικά σαν πάντα. Εκεί μεγαλώσαμε. Τώρα εντάξει, δεν είμαστε πολύ συχνοί επισκέπτες των Εξαρχείων. Προσωπικά θα έλεγα ένα μέρος που οποίο υπάρχει ελευθερία γνώμης. Αντιστοιχώς, προσωπικά για μένα εκμεταλλεύεται πάρα πολύ κόσμος. Ναι. Πολλές φορές αυτός που θέλει να είναι παραστάτης πιάνει κορόιδο από τέτοιο. Από την εξουσία, για μένα προσωπικά, και τον πιάνουν κορόιδο και κάνει τα θελήματα αυτά που θέλουν. Οπότε, άμα συνεχίσεις και. Οπότε, άμα ψαχτείς και καθαρίσεις, να καταλάβεις, έχεις καλή αντίληψη ότι ίσως είναι ένας χώρος ο οποίος υπάρχει πάντα σε όλη κάθε πόλη. Ναι. Του κόσμου, μεγάλη πόλη, υπάρχει ένα μέρος που σου λέει ελεύθερο το πνεύμα. Και καλά κάνουν, ας πούμε, και ελεύθερο το πνεύμα. Δηλαδή, αυτό είναι μάχες. Αλλά πρόσεχε, θέλει προσοχή για μένα, μην εκμεταλλευτείς άνετα την εξουσία. Δηλαδή, ξέρεις, η εξουσία είναι πολύ πιο πονηρή από σένα πολλές φορές και πολύ πιο δυνατή. Μπορεί να σε κάνει άνετα να γίνει σε μαριονέτα του. Και βρισκόμαστε να ελέγχεται περισσότερο σε ελέγχη ακριβώς. Σε ελέγχη, εντάξει, μπορεί. Υπάρχουν κόλπα. Είναι επαγγελματίες. Πολλοί άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματίες που έχουν σπουδάσει την τέχνη. Έχουν σπουδάσει την τέχνη. Εμείς δεν την έχουμε σπουδάσει. Είμαστε πιο ρομαντικοί, λίγο χαζούλητες μερικές φορές για την ιδέα. Ξέρεις αυτό το. Ως καλλιτέχνες, άστε και αυτό που λες. Άστε πιο. Είναι, πράγμα, και... αλλά το πάνω όμως μέσα στην τέχνη να μπορείς να ανοίξεις το κεφάλι σου. Διότι λες, ωραία, κάνω επανάσταση. Να τι επανάσταση κάνεις. Όταν σε βάζει ο άλλος, κάνεις έτσι και μετά παίρνει 50 μέτρα και εσύ δεν παίρνεις πρέφα τίποτα. Και σε κάνω. Σημαίνει σε έπιασε κορόιδο. Άρα θέλει καλή καλλιλογόγηση των πραγμάτων. Καλή σχέση, καλή αντίληψη και πραγματικά. Καλή αντίληψη νομίζω. Καλή αντίληψη. No Serbia! I go. Ready.
Κατά την άποψή σας, υπάρχει κάτι θείο εντός εισαγωγικών στον άνθρωπο, στη φύση, ο θείος μου. Μ' αρέσει. Δεν υπάρχει. Ο θείος για μένα προσωπικά σε διέκοψα. Εντός εισαγωγικών καθόλου. Κοιτάξτε, υπάρχει μια ισορροπία. Στο σύμπαν το οποίο είμαστε τόσο μικρή το κεφάλι μας να την συλλήψουμε. Και μου φαίνεται πραγματικά αστείο πώς τόσες χιλιάδες χρόνια ακόμα φευρέτουμε κάποιους τύπους, ας πούμε, οι οποίοι λένε είναι, ας πούμε, θείο και ξέρω τι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Το 2015 έχουμε πάει ακόμα, ο κόσμος ασχολείται με τέτοια πράγματα. Όποια θρησκεία, δεν σου λέω τώρα βλέπω μας ό,τι κάνεις και έτσι. Όλες τις θρησκείες. Δηλαδή, βρίσκω έναν τύπο. Έκανε κάτι κάποτε, ας πούμε, και πολλές φορές πιστεύω ότι η μάνα μου είναι πιο σημαντική από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, και αυτή πάλεψε στη ζωή της, ας πούμε, και έκανε. Για ποιο καθενός μάνα, εντάξει. Και πραγματικά θείο δεν ξέρω αν λέγεται. Θείο, εγώ δεν το έλεγα. Θείο σίγουρα υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη. Είναι τόσο μικρό το εγκεφάλαιο που θα τη συλλήψω. Το θείο δεν εννοώ. Αδύναμο. Δηλαδή αυτό το ανώτερο θέλω. Όχι το θείο που σχέση με τις θρησκείες. Τι είναι αυτό το ανώτερο, αν υπάρχει. Α, δεν μπορεί. Είμαι λίγος να το πω αυτό. Εγώ προσωπικά είμαι λίγος. Στο κεφάλι μου δεν ξέρω ποτέ. Η φύση, ας πούμε, ή κάτι. Η φύση είναι σίγουρα. Μας δίνει παράδειγμα κάθε μέρα. Μας διδάσκει η φύση. Φύση, ιστορία, αυτό που έχουμε κάνει, μας διδάσκουν συνέχεια. Δεν παίρνουμε χαμπάρι. Δεν τα ίδια πράγματα κάνουμε. Η φύση σου λέει, κύριε, τι κάνεις, ρε, καταστρέφεις, ρε. Εκεί συνεχίζουμε εμείς. Εντάξει, τι να πω τώρα. Δηλαδή, η ιστορία σου λέει τα ίδια. Κάνουμε, ανακυκλώνουμε, κάνουμε τα ίδια πράγματα. Και συνεχίζουμε να κάνουμε. Τώρα, εντάξει, ίσως είμαστε προγραμματισμένοι από κάποιους εξωγήινους. Να σου πω, ότι κοίταξε, να δούμε το πείραμα που λέγεται σε αυτόν τον πλανήτη που υπήρχε ζωή, να δούμε πότε θα καταστραφούν αυτά τα νούμερα εκεί κάτω. Γιατί μιλάμε για την ανθρωπότητα, εντάξει. Δηλαδή κάνουμε ακριβώς τα ίδια λάθη, ακριβώς τα ίδια πράγματα και αρχίζουν να ανησυχούν. Μήπως τελικά αυτό το θείο είναι εξωγήινη, ξέρω εγώ. Ωραία. Είναι πολύ μεγάλο το σήμα. Είναι τόσο μεγάλο το σήμα που πιστεύω ότι είμαστε μέρος πειράματος. Δηλαδή τόσο βλακία υπάρχει στον ανθρώπινο. Ο κόσμος έχει ανάγκη να παίρνει δύναμη από κάπου. Από κάτι ανώτερο. Βέβαια. Εντάξει, εγώ είμαι θετικό σε αυτό. Το θέμα είναι πώς ονομάζεις αυτή τη δύναμη. Καταλαβες. Και ποιος την ονομάζει. Θείο. Για σένα. Το πριν, πόσο παθιάζεσαι με αυτό που θεωρείς ανώτερο από σένα. Πόσο παθιάζεσαι, πόσο σε φοβίζει. Ο φόβος είναι το πρόβλημα το μεγάλο, πιστεύω. Ναι. Αυτό δημιουργεί αιμονές, δημιουργεί τα πάθη τα μεγάλα. Φοβούμενος ότι μπορεί αυτό να σε καταστρέψει, μπορεί να σε επηρεάσει. Αρχίζεις και αντιδράς αλλοπρόσαλα μετά και αρχίζεις να συμπεριφέρεσαι διαφορετικά. Πιστεύω ότι αν θέλει κάποιος να πιστεύει κάπου, okay, αλλά. Πρέπει να πιστεύεις και στα πόδια σου. Πρέπει να έχεις δύναμη στα πόδια σου. Πολύ σωστά. Συμφωνώ. Πολύ σωστά. Λοιπόν, η καλλιτεχνική δημιουργία σας. Είπατε που λέξη χρησιμοποιώ. Να μην μιλήσετε για μουσική. Ναι, ναι. Και πέρα από αυτό, πέρα από την πλάκα, είναι πολύ σημαντική κατά με και πολύ σύνθετη. Ένα βασικό στοιχείο της είναι και το αρχαιοελληνικό. Ενώ παντρεύει ενίοτε και παραδοσιακά ακούσματα. Πόσο σημαντικές είναι οι ρίζες το παρελθόν μας για την πορεία μας στη ζωή και για τη συνείδησή μας. Ναι, προσωπικά να μπελήσω επειδή η τυχαία να γράφω τα κομμάτια αυτά. Στο DNA μας μέσα έχουμε, ο καθένας να πιστεύω, έχουμε φυτευτεί διάφορες συνείδησεις των πτωγών μας. Αυτό δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, είναι μέσα γραμμένο. Εντάξει, προσωπικά έτυχε από όσο παραγράψω τους δεύτερους δίσκους, συνθετικά και πάνω απ' όλα, πιστεύω ότι σε κάθε πολιτισμό, τύχε να με επειδή ζω εδώ στην Ελλάδα, το ζω πιο έντονα, υπάρχουν κρυμμένα διαμάντια, κρυμμένη γνώση, πολύ καλά κρυμμένη γνώση, και αυτό προσπαθούμε και σαν πάντα και συμφωνούμε όλοι να μπορούμε να τη βγάλουμε έξω. Δηλαδή πολλές δεν είναι μόνο το αρχαιοελληνικό στοιχείο, είναι και το... Στο τελευταίο δίσκο γράψαμε κομμάτι για σανσκριτικό, ας πούμε, γεννητικά, γεννητική τσάκρα. Δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι πραγματικά κρυμμένα διαμάντια. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε μάθει σε έναν δυτικό τρόπο ζωής, ο οποίος λέμε, α, ωραία, πρέπει να γίνουμε όλοι κάπως σαν Αμερικάνοι ή κάπως. Εντάξει, δεν λέω, όχι, έχουν καθημερινό πολιτισμό, παράγουν πολιτισμό, σύγχρονο με δεν έχει να κάνει, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολύ κρυμμένα διαμάντια μέσα στην ιστορία. Διαμάντια... Και αυτό πιστεύω ότι ο κόσμος τα κρύβουν γνώση. Πραγματικά γνώση απίστευτη. Έχει σχέση με τη φύση που είπαμε πριν. Παγανισμός, όλα αυτά είναι ενδιαφέρον θέματα τα οποία πιστεύω ότι ο κόσμος θα ήταν καλό να ρίξει μια ματιά. Πολύ καλό, φαντάζομαι. Και δίνεται πολύ δυνατό στίγμα μέσα από τη μουσική σας και σε αυτό το κομμάτι. Τέχνη και πολιτισμός. Υπό το βλέμμα το Rotten Christ. Αλληλένδετα, έγινε. Ναι. Εγώ θεωρώ να μπορούσε να αλληλένδετα. Ναι. Και πολιτισμός. Να σου πω κάτι φοβία μου, γυρνάμε πίσω.
τα τελευταία, με το που έπιασε η κρίση, με το που έφυγαν λίγα λεφτά από την τσέπη του κόσμου, άρχισαν πάλι φοβίες. Mm-hmm. Μήπως αυτό και βλέπω ότι έχω την αίσθηση ότι γίνεται λίγο και παγκόσμιο αυτό, ελαφρώς. Mm-hmm. Μήπως γυρίσουμε σε μεσαίωνα πάλι. Νομίζω κάπως έτσι ξεκινάνε οι πόλεμοι, κάπως έτσι ξεκινάει ο σκοταδισμός. Οπότε πρέπει να παλέψουμε για την τέχνη και τον πολιτισμό. Πρέπει να υπάρχει ένα σημείο ο οποίος μπορεί να εκφράσει ό,τι και να θέλει σε ένα σημείο που έχει άσυλο. Το άσυλο είναι η τέχνη. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο. Και αυτό πρέπει να παλέψει ο κόσμος. Πολιτισμός μέσα από την τέχνη φτιάξει πολιτισμό. Πώς το κάνουμε τώρα? Εντάξει, είναι μεγάλη υπόθεση. Και πρέπει να προσέξουμε προσωπικά εμείς οι μουσικοί τουλάχιστον του ακραίου οίκου και όχι μόνο. Και όσοι ζουν και το, πραγματικά ζουν και έχουν άλλο όραμα, ότι να μην γυρίσουμε πάλι πίσω. Ελπίζω να είμαι λάθος. 100% φοβάμαι ότι γυρνάμε πίσω. Κοπήκαν κάποιες ανέσεις και ο κόσμος πάλι γύρισε στα ίδια. Α, φοβίες, από εδώ κινήματα, ακραία κινήματα, φοβίες, πόλεμοι, τι είναι αυτά τα πράγματα. Να. Η ιστορία κύκλους κάνει, όπως είπαμε. Γιατί. Μπορεί να βγει κάτι θετικό πάνω στην τέχνη. Από την κρίση και όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις που πιέζεται ο άλλος, ίσως γεννηθεί αργότερα. Μια αναγέννηση μετά από μια εντονή καταπίεση. Πάντα καλλιεργείται αυτό το συνέστημα της δημιουργίας. Θέλεις να ανθίσει κάτι. Να ανθίσει κάτι. Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα, μετά από αυτό που γίνεται, πώς θα κρατήσει 5, 10, ίσως για πάντα, δεν ξέρω. Θα βγάλει η Ελλάδα και άλλα πράγματα και στην τέχνη. Δηλαδή και μουσικά και κινηματογράφο και. Μπορεί. Μπορεί. Ουσιαστικά είναι η τέχνη και ο αγωνισμός. Ενώνει. Ακριβώς. Ναι. Πολλά κομμάτια ενός παζλ. Ενώνει κόσμο. Ενώνει κόσμο να κάνει και κάτι τελικά για την τέχνη. Όχι για το φαίνεστε ή για τα χρήματα. Σου λέει είμαστε που είμαστε έτσι. Έχουν περάσει 10-20 χρόνια. Το έχουμε δεχτεί. Πάμε να κάνουμε κάτι δυνατό. Ξέρω, σαν ομάδα. Όπου υπάρχει παρακμή, αρπάζει τέχνη. Αυτό είναι το ίδιο ιστορία. Αλλά φοβάμαι στο συγκεκριμένο ότι πολλοί ακόμα δεν έχουμε βρει τον δρόμο μας. Εγώ προσωπικά φοβάμαι. Να. Θα δείξει. Αισιόδοξοι είμαστε και συνεχίζουμε. Εννοείται. Πάντα. Κεφάλι ψηλά. Στα διαλύματα, το Rotten Christ, τι ακούτε? Αυτό είναι το έβλημα. Ποια διαλύματα? Στα διαλύματα των εισαγωγικών. Τι εννοώ πέρα από Rotten Christ. Σπίτι ή σε περιοδίες και. Οπουδήποτε. Ελεύθερα. Μπορείτε να μου πείτε ένα. Προσωπικά προακολουθώ τη σκηνή. Mm-hmm. Θέλω να βλέπω τι γίνεται, νέες μπάντες κτλ. Μπες στον χώρο του metal πιο πολύ. Δεν ξέρω τώρα, ορίζουμε τα παιδιά. Ναι, λίγο πολύ ποια είναι τα τελευταία δρόμενα. Ναι, τα τελευταία, αλλά εντάξει, πάντα έχεις και. Θέλεις μια αγάπη λίγο στο παρελθόν. Στο παρελθόν, ναι. Μπορεί να βγάλουν φαίνομαι ένα καινούργιο δίσκο, θέλεις να τον ακούσεις, ας πούμε. Το παρελθόν ζούμε, μας οδηγεί. Εσύ, Βάκη. Μέταλ να είναι. Και να είναι καλό. Από όπου και να προέρχεται. Δεν το βάζω σε μια κατηγορία συγκεκριμένα. Αρκεί να είναι καλό, αρκεί να μ' αρέσει. Το καλό δηλαδή έχει να κάνει με το γούστο το δικό μου. Και άσχετα και με την εποχή που μπορεί να κάνει παλιό. Όχι, μόνο με τη διάθεση. Για μένα είναι κυριαρχή διάθεση. Αν η διάθεσή μου θα. Τι θα ακούσω, παλιό, καινούριο ή όχι. Ναι. Στους. Π.χ. σε μια περιοδία, ας πούμε. Στις αρχές πάντα ακούμε μουσική. Όταν είμαστε στο σαλόνι, θα ακούσουμε μουσική. Θα τσεκάρουμε κάποια καινούριες παραγωγές, κάποια. Θα συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά θα καταλήξουμε πάντα στο classic. Να ακούμε Maiden. Στο classic. Εκεί, δηλαδή, όταν αρχίζει το πάρτι, δηλαδή μπορεί να είμαστε μόνοι μας και εγώ και να διασκεδάζουμε να ακούμε μουσική. Στο τέλος θα ακούσουμε. Γενικά στις περιοδίες την ακούμε. Στο τέλος θα διαφωνήσουμε για τους Metallica και τους Maiden. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι? Δεν είναι φοβερό ότι εκεί καταλήγουν πάντα όλες αυτές τις κουβέντες. Μουσικές στο είδος. Εντάξει. Κατά κύριο λόγο εκεί. Δεν έχει σημασία. Τι πάνε να πει ποιος είναι καλύτερος. Έχει πλάκα. Αλλά έχει πλάκα αυτό που λέω. Έχει πλάκα όμως. Γιατί στην τελική μπορεί να είναι καλύτερος σε ένα είδος. Μια συζήτηση καφενειακή, η οποία χρειάζεται να πέσει λίγο το επίπεδο και ποιος είναι καλύτερος. Τι συμμεχιαστήκαν τώρα οι Metallica, τι θα πω εγώ. Ένας εδώ στην Αθήνα που λέει τα δικά του. Δηλαδή, νομίζω ότι ο καθένας γράψει την ιστορία του και κάθε Metallica εννοώ. Κάθε μπάντα έχει γράψει δικά του ιστορία, άστα είναι μεγάλη ή όχι. Κάθε μπάντα έχει προσφέρει πολλά. Ξέρω μικρές μπάντες που έχουν κάνει πραγματικά πολύ παραπάνω από ό,τι έχουν κάνει Metallica. Έχουν δώσει την ζωή του, την ψυχή του, είναι πάντα πρώτη γραμμή. Μπορεί να μην είναι γνωστοί. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να περάσει τα νέα παιδιά. Προσπαθούν να φτιάξουν μπάντα με σκοπό να γίνουν πολύ γνωστοί. Θα γίνει γνωστό, το σεβασμό τον κερδίζει με του αγώνε σου και με τον χρόνο. Δεν μπορεί να πει σεβαστείτε με. Πώς θα σεβαστώ εσένα? Πρέπει να κάνεις πράξη να μπορείς να σεβαστείς. Αυτό πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός. Εντάξει, το οποίο είναι καλύτερος και μεγαλύτερος τώρα είναι έννοιες
Πολύ σημαντικές. Ναι, ναι, μεγαλύτερος της είναι μεγαλύτερος. Πάμε και στον επίλογο. Θέλω έναν αγαπημένο σας στίχο, τον οποίο θα χαράζατε πάνω σε μια πέτρα με σκοπό να βρεθεί 10.000 χρόνια από τώρα. Σκληρός. Κάτι σαν φιλοσοφικό απόφευμα. Τι θα ήταν αυτό? Μέσα από την Παντά. Δικό σας, δικό σας στίχο. Παιδιά, κοίταξα, δεις, ήταν το νόσο, νομίζω ότι το νόσο δεν υπάρχει άλλος καλύτερος στίχος. Δηλαδή, τι να πω, δηλαδή, είναι ένα πράγμα που αντέχει το χρόνο, μια αναμεριτό, συγγνώμη, όχι πράγμα, ένα ρητό που μπορεί να γραφτεί και οπουδήποτε. Τώρα, να σου πω κάποιες άλλες προσωπικές μου ανησυχίες, νομίζω ότι δεν θα ενδιαφέρει κάποιον από 10.000 χρόνια. Στο τελευταίο δίσκο, ας πούμε, κάναμε διασκευή από Ευρωπίδη. Αυτό δεν αντέξει 2.000 χρόνια. Βάκιες. Τώρα, εγώ να πάρω, ας πούμε, κάτι να πω, δεν νομίζω να με προσέχει, γιατί να γράψω στίχους, ότι είμαι ο Ευρυπίδης ή ότι κάποιοδήποτε άλλο γράφω. Νομίζω ότι έχουμε πει με δύο λέξεις, έχουμε πει δύο πραγματάκια. Νομίζω με δύο λέξεις είναι ότι καλύτερο για να μπορέσει να ακουμπήσει κάποιος μετά από 10.000 χρόνια. Και 10.000 χρόνια πολλά. Έτσι το πάει για το. Εντάξει. Είναι πολύ το πράγμα. Συμφωνείτε, φαντάζομαι και πολύ. Ναι, σαφέστατα. Σάκη, Θέμη, Βαγγέλη, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου την τιμή και χαρά, επαναλαμβάνω. Να είσαστε πάντα έτσι αληθινοί, εξαιρετικοί, δυνατοί. Να παραμείνετε εξαίσιοι, να παραμείνετε Rotten Christ. Πάντα ελπίζουμε και εσένα αυτό που κάνεις να συνεχίσεις, διότι τις ελεύθερες γνώμες και αυτά που παλεύει ο κόσμος χρειάζονται στήριξη από ανθρώπους σαν εσένα που είναι πάρα πολλοί και επειδή δεν το κάνουν, ας πούμε, για τα λεφτά. Πολλοί ξέρεις λένε, οικονόμηση αυτός. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι μια τρέλα που έχουμε όλοι μας. Νομίζω ότι ο καθένας γράφει δική του ιστορία, τη μικρή, τη μεγαλύτερη έχει να κάνει. Και νομίζω ότι σαν ροδικές στηρίζουμε οποιονδήποτε έχει τέτοιες ανησυχίες. Καλή συνέχεια σε εσένα.